αυτή η διαδρομή συνεχίζει ακόμα. Ζει και συνείδη. Σου υπενθυμίζει γιατί αυτός ο τόπος χαρίζει στους επισκέπτες του μοναδικές στιγμές. Έτοιμοι όλοι για μια διαδρομή στην ιστορία του Δήμου Μαραθώνα. I love marathon. Ο Μαραθώνας είναι η μοναδική πόλη στον κόσμο που έχει χαρίσει το όνομά της στο πιο σημαντικό και συμβολικό Ολυμπιακό αγώνισμα. Βρίσκεται στα ανατολικά της Αττικής με παραθαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται σε μια ακτογραμμή 40 και πλέον χιλιόμετρα, μία από τις μεγαλύτερες της Ελλάδας. Η παγκόσμια φήμη του Μαραθώνα οφείλεται στη μάχη του Μαραθώνα. Χωρίς τη νίκη των Ελλήνων κατά των Περσών δεν θα υπήρχε σήμερα ο δυτικός πολιτισμός. Όταν ο Αγγελιοφόρος έτρεξε να μεταφέρει το μήνυμα της νίκης στους Αθηναίους, έγινε το η πιο φιλική διαδρομή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η Μαραθώνια διαδρομή. Μια διαδρομή που διατηρείται απαράδεκτη ως σήμερα. Από το Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. Στο Μουσείο του Μαραθωνίου Δρόμου καταγράφεται η ιστορία των Ολυμπιακών Μαραθωνίων από το 1896 έως σήμερα. Αλλά η διαδρομή στην πλούσια ιστορία του Δήμου μας δεν σταματάει εδώ. Τα ιστορικά μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι του Δήμου Μαραθώνα αποτελούν βασικό πόλο έλξης για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Μαραθώνα μας ταξιδεύει στην αρχαία ιστορία της πόλης μας. Όπως και το μεγάλο ιερό των Αιγυπτίων θεών της Ρωμαϊκής περιόδου. Δέος προκαλεί ο αρχαιολογικός χώρος του Πρανούντα, μνημείο πολιτισμού ανεκτήμητης αξίας. Και το νεκροταφείο Βρανά από την πρώιμη εποχή του Χαρκού. Αλλά και το εξαιρετικό μουσείο Άρτου Βαρνάβα που αποτυπώνει τη λαογραφική παράδοση της περιοχής. Συγκαταλέγεται στο σημαντικότερο σιδηρόδρομο της Ελλάδας.
Το φράγμα με ύψος 54 μέτρα και μήκος 285 είναι επεμβεδημένο με το ίδιο μάρμαρο που γίνει η Ακρόπολη και ο Παρθένωνας. Υπέροχες διαδρομές σε γραφικά μονοπάτια, σε οδηγό, σε επιβλητικά φαράγγια. Δροσερές δραματιές, υπέροχα πευκολάση και τοπία. Ταξιδεύοντας από τον υπέροχο τόπο, ανακαλύπτεις όχι μόνο τη φύση, αλλά και τα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής εκκλησάκια και δημαστήρια. Εδώ βρίσκεται και η Μονή του Αγίου Εφραίου, πόλος έλξης χιλιάδων πιστών από εκείνους. Στα μέσα του παραλιακού πεζόδρου θα συναντήσετε το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής, βγαλμένο από Κυκλαδίες Μονοπίου. Η καλύτερη βόλτα είναι εδώ, στο δικό μας Εθνικό Πάρκο. Εθνικό Πάρκο Σχοινιά. Ένα ανάλογο τοπίο που συνθέτει το σημαντικότερο παράκτηο οικοσύστημα της Αττικής. Η περιοχή ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Με σπάνια διεθνών, ψαριών, αμφίβιων και έρπετων. Εδώ βρίσκεται και το Ολυμπιακό Μοριατοδρόμ, που γεμίζει ζωή από τις αθλητικές διοργανώσεις που φιλοξενεί. Έτοιμοι για την επόμενη διαδρομή. Σε αυτό το τόπο συνεργαζόμαστε με το πιο ζεστό χαμόγελο, γιατί έχουμε μέσα μας την κουλτούρα της φιλοξενίας. Ταξιδεύουμε από το πρωί στις γεύσεις σε μια γιορτή με φόρτο, το ίδιο και τη θάλασσα. Παρέα θα γευτούμε την καλύτερη κουζίνα. Παρέα θα διασκεδάσουμε. Παρέα θα ψωνίσουμε στην τοπική μας αγορά. Γιατί αυτός ο τόπος γεννήθηκε για τη χαρά. Γεννήθηκε για τη φιλοξενία. Τη μαγική θέα. Τα ξενοδοχεία της περιοχής μας αποτελούν έναν ιδανικό προορισμό φιλοξενίας. Οι πανέμορφες τοποθεσίες, το άξονο σέρβις και η φιλόξενη ατμόσφαιρα σας χαρίζουν μια ξέχαστη εμπειρία διαμονής. Το λιμάνι της Ραφίνας, αλλά και την Εμμία. Ο Δήμος Μαραθώνα αποτελεί ιδανική αφετηρία για άμεση πρόσβαση στους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Δήμος Μαραθώνα. Όλες οι διαδρομές για τους πιο όμορφους προορισμούς ξεκινούν από